Η δημιουργία, το κόμμα του κύριου Τζίμερου, η δημιουργία ξανά, για να είμαι ακριβέστερος, διότι τώρα ο κύριος Τζίμερος είναι σε έναν συνασπισμό κομμάτων με τη νέα δεξιά του Φαΐλου Κρανιδιώτη, ως δημιουργία σκέτο την γνωρίζουμε, έκανε μια εκδήλωση στην Λαΐδα για τα 10 χρόνια της συνέπειάς της. Αξίζει, πιστεύω, να συνομιλήσουμε μαζί του, ούτως ώστε να μας πει πώς αντέχει 10 χρόνια και τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζίμερε. Καλημέρα, κύριε Μπογδάνη. Να πω ότι ο Φαΐλος και εγώ αποδείξαμε τη συνέπειά μας, γιατί πριν από λίγο ήμασταν στη συγκέντρωση στη Γαδά, στηρίζοντας τα παιδιά μας που παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα κάθε μέρα και έχουν απέναντί τους δύο αδίστακτους αντιπάλους. Το έγκλημα και την πολιτεία. Ή μάλλον το οργανωμένο έγκλημα και την ανοργάνωτη πολιτεία. Γιατί αυτά που ακούσαμε πριν από τον κύριο Κούλια αποδεικνύουν ότι ένα δυτικό κράτος όπως είμαστε εμείς δεν έχει σταθείς κανόνες εμπλοκής και στέλνει τους αστυνομικούς ως πρόβατα επισφαγή. Δηλαδή, ο αστυνομικός πρέπει πρώτα να πυροβοληθεί, να κάνει το σταυρό του να μην το πετύχει σπέρα και εάν επιβιώσει, τότε να ανταποδώσει τα πυρά και θα βρεθεί και πάλι κατηγορούμενος. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει δηλαδή η χώρα να υποστεί δομικές αλλαγές τεκτονικού χαρακτήρα. Αυτά έλεγε η δημιουργία το 2011 και δυστυχώς αυτά συνεχίζει να λέει. Δεν άλλαξε τίποτε από τότε. Αυτό είναι φρικτό να το διαπιστώνεις, ότι η συνέπεια η δική σου συνδυάζεται και με την συνέπεια σε ένα στρεβλό μοντέλο κράτους το οποίο μας καταδυναστεύει πάρα πολλά χρόνια και τα τελευταία 10 ετών. Τι διεμήφθη στην Δαΐδα το Σάββατο? Ήταν μια συγκινητική εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν μέλη και φίλοι από όλη την Ελλάδα. Να φανταστείτε ότι ήρθαν από τη Θράκη, από την Μακεδονία, από την Κρήτη, από τα Τάνισσα. Και είδαμε τις φάσεις αυτού του εγχειρήματος, το οποίο είναι μοναδικό στα ελληνικά χρονικά. Δηλαδή, ένα κόμμα ανθρώπων της διπλανής πόρτας που δεν θέλουν να γίνουν πολιτικοί, που συχαίνονται την πολιτική, αλλά που πιστεύουν ότι η πολιτική πρέπει να αλλάξει και να ασκείται από ανθρώπους που έχουν την αίσθηση του κόστους και του αποτελέσματος, του στόχου, που δεν κοροϊδεύουν τους πολίτες, που λένε τα σίκα σίκα. Θυμηθείτε ότι η Δημιουργία ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο την εποχή που ακόμα και η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιμνημονιακή, έλεγε ότι το μνημόνιο. Το αντιμνημόνιο είναι ένα στρεβλό δίλημα και η χώρα πρέπει μόνη της να αναταχθεί. Αλλά αυτό προϋποθέτει να έχουμε χρήματα να πληρώσουμε αύριο μισθούς και συντάξεις τουλάχιστον, που σημαίνει ότι οπωσδήποτε πρέπει να δεχτούμε τα χρήματα με το πακέτο που τα συνοδεύει. Και είναι ντροπή μας που εμείς δεν φτιάξαμε ένα τέτοιο πακέτο και ήρθαν οι ξένοι να μας πούν πώς πρέπει να διορθώσουμε το κράτος. Ούτε αυτό έγινε βεβαίως. Ούτε αυτό έγινε. Δηλαδή και η Ευρώπη σε αυτή την ιστορία έχει έναν πολύ βρώμικο ρόλο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Η ίδια κουβέντα είναι, αλλά είναι μια προέκταση τη κουβέντα που ας μην κάνουμε τώρα. Εκεί λοιπόν αποφασίσαμε να πάμε συντεταγμένα απευθυνόμενοι στους προήμονες Έλληνες, οι οποίοι ξέρουν ότι με μερεμέτια δεν διορθώνεται ένα κτίριο που έχει προσβληθεί στον φέροντα οργανισμό. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Η δημόσια διοίκηση, η αντίληψη, η κυρίαρχη αριστερίστικη ιδεολογία, η οποία βλέπουμε ότι έχει μολύνει τοξικά όλες τις εκδηλώσεις του δημόσιου βίου. Παράδειγμα αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, η ανομία της αριστεράς, η αυτοκρατορία των συνδικαλιστών του δημοσίου, όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν και κανένας δεν τα αγγίζει, διότι από αυτούς τρέφεται. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή, για αυτή την σύντομη έτσι, παρουσία σας στην εκπομπή μας. Συνέβη κάτι το Σάββατο το οποίο θεωρήσαμε ότι αξίζει να το καλύψουμε, διότι αναδεικνύει τη συνέπεια μιας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι 10 χρόνια έχουν μείνει σταθεροί επί των θέσεών τους. Δεν το συναντάς συχνά. Θάνος Τζίμερος, πρόεδρος Δημιουργία ξανά και συμπρόεδρος Δημιουργία, πώς να το πω. Επικεφαλής του συνασπισμού Δημιουργία. Με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Και καλή σας ημέρα. Ναι, σε καλά.